Όπα, χόρεψε με την καρδιά της. Βγήκε από τα ρούχα της, είπε κάποιος. Μεταφορικό είναι. Διασκέδασε. Το γλέντισε. Οι ζεμπεκές στο αποκορύφωμά τους. Όλα αυτά η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Χόρεψε λοιπόν κάτω από τα τραγούδια του καλού μου φίλου του Γιώργου Μαργαρίτη. Δεν ξέρω αν είπε το «γεννήθηκες για την καταστροφή», είπε όμως ένα άλλο τραγούδι που ήταν παραπλήσιο με αυτό, κοντά σε αυτό, με νόημα και μεγάλη σημασία. Χόρεψε λοιπόν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, χόρεψε άσχετα εάν ο ελληνικός λαός τούτες τις ώρες περνάει δύσκολα. Γιατί, την ενδιαφέρει, για αυτήν πέρα βρέχει και για όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε τι να κάνει, άνθρωπος είναι. Όχι. Όταν έχεις ένα αξίωμα, όταν είσαι υπουργός, έχεις οπωσδήποτε και κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να είσαι και να παίξεις το ρόλο σου σωστά. Άραγε, τι λέει για όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας? Λέει κάτι? Το έχει δει το βίντεο? Είδε τις πολλές φωτογραφίες που κι εγώ και άλλοι δημοσιεύουν σήμερα? Σημασία έχει ότι τούτες τις κρίσιμες, τις πολύ κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα μας, τούτες τις στιγμές που όλοι ψάχνουν ακόμα και στους κάδους απορριμμάτων για ένα κομμάτι ψωμί, τούτες τις στιγμές που ο ελληνικός λαός κινδυνεύει με αφάνιση, με αφανισμό, έρχεται η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, ναι, η κυβερνητική εκπρόσωπος, και του δίνει να καταλάβει. Χορεύει ζεμπέκικο, μπορεί να χορεύει όμορφα η γυναίκα, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Όμως, ρε παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ βάλτε λίγο μυαλό. Βάλτε λίγο μυαλό. Δεν είναι όλα μπέστε σκύλε, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Όχι. Πρέπει λοιπόν να συμμορφωθείτε σύμφωνα με τους κανόνες της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτά που σας έδωσε μεν το δικαίωμα ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, όμως εσείς το παρακάνατε. Για συνέλθετε λοιπόν, έτσι. Κυρία Γεροβασίλη, για σας, τι να πω. Εντάξει, χορεύετε ωραία. Καλή σας μέρα.